Έχουμε την χαρά και την τιμή, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε σήμερα τον πατέρα Χαράλαμπο Λίβιο Παπαδόπουλο με αφορμή μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, στο Κινηματοθέατρο Αστόρια στις 6 το απόγευμα. Συγκεκριμένα, το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο με τις εκδόσεις Ψυχογιός προσκαλούν όλους εμάς σε μία διάλεξη με τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο με αφορμή την έκδοση του 12ου κατά σειρά βιβλίου του με τίτλο «Αν ζούσα τη ζωή μου από την αρχή». Πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος. Θα τον ρωτήσουμε γιατί τον επέλεξε. Επαναλαμβάνω, στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, παράλληλα εκτός από τον συγγραφέα που θα μας μιλήσει, σε αυτή θα συμμετέχει στη διάλεξη η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, η κυρία Βάσο Βελιβασάκη. Πατέρα Χαράλαμπε, καλώς ορίσατε, τα είπα ορθά. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πολύ, πολύ καλά τα είπατε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, όπως ακριβώς τα είπατε. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για το βιβλίο σας. «Αν ζούσα τη ζωή μου από την αρχή». Πολύ, πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος. Πώς τον εμπνευστήκατε και να μας πείτε για το περιεχόμενό του. Ναι, κοίταξε, εγώ είμαι τώρα 30 χρόνια κληρικός. Έχω κλείσει τώρα μια 30ετία. Σε αυτά τα 30 χρόνια, ας πούμε, ιεροσύνης και ποιμαντικής, ήρθα σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, με πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Και ένα από το κομμάτι το μεγάλο που είχα, ας πούμε, να διαχειριστώ ποιμαντικά ήταν και η επαφή με ανθρώπους οι οποίοι ήταν λίγο πριν το μεγάλο ταξίδι τους, πριν το άνοιγμα σε αυτή την άλλη πραγματικότητα, στο μυστήριο που λέγεται άλλη ζωή, δηλαδή λίγο πριν το θάνατο. Μάλιστα. Και με ανθρώπους βέβαια οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει μεγάλα τραύματα, είτε σωματικά είτε ψυχικά, και είχαν επανέλθει ξανά στην κανονικότητα, όπως λέμε, της ζωής. Με αυτούς τους ανθρώπους, σε διαλόγους που είχα μαζί τους, μία από τις ερωτήσεις που έτσι τους έθετα, ή τέλος πάντων τη συζήτηση που αναπτύσσαμε, ήταν και ότι τι ήταν αυτό τώρα που φεύγεις, που εάν ξαναερχόσουν στη ζωή δεν θα έκανες, ή θα πρόσεχες, ή θα επαναλάμβανες, ή θα ζητούσες να ζήσεις με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, μια διαφορετική προσέγγιση. Εξαιρετικό το ερώτημα, ναι. Ναι. Και εκεί έλαβα κάποιες απαντήσεις, οι οποίες οι απαντήσεις τους και οι τοποθετήσεις τους εμένα μου άνοιξαν μέσα μου κάποιους άλλους δρόμους. Και έτσι, χωρίς να μεταφέρω στο βιβλίο αυτό ακριβώς, δηλαδή τις συζητήσεις, δεν είναι ότι έχω πάρει μια συνέντευξη, όχι βέβαια, αλλά έχω κρατήσει όμως κάποια 12, ας το πούμε έτσι, βήματα, 12 κεντρικά σημεία αυτών των συζητήσεων, ας πούμε, τα οποία εγώ μετά τα ανέπτυξα μέσα σε ένα ευρύτερο φάσμα θεολογίας, ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Πατέρα Χαράλαμπε, τι είναι αυτά τα σημεία που οδηγούν τον κόσμο στο απόσταγμα της ζωής τους? Αν ξεκινούσαν λοιπόν από την αρχή, τι θα επιχειρούσαν να αλλάξουν? Και δεν ζητώ βεβαίως να μας πείτε για το περιεχόμενο του βιβλίου, γιατί θα έρθουμε στην διάλεξη να σας ακούσουμε στην εκδήλωση. Ναι, ναι. Πέστε μου μερικά έτσι αποσπασματικά σημεία, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ας πούμε, βασικό, γι' αυτό και έχω δώσει τον τίτλο της διάλεξης που θα δώσω στην παρουσίαση του βιβλίου, ο τίτλος θα είναι «Λάθος στενοχώριες». Ναι. Ένα από τα βασικά είναι ότι όλοι κατέληγαν ότι στη ζωή τους ασχολήθηκαν, πιέστηκαν, αγχώθηκαν, στρίμωξαν την ύπαρξή τους ή την ψυχή τους, ας πούμε, για λάθος πράγματα. Δηλαδή, στενοχωριόταν για λάθος αντικείμενα και πράγματα και καταστάσεις. Καταστάσεις, ναι. Γιατί βέβαια ήξεραν και οι ίδιοι, και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ότι θα συναντούσαν στενοχώρες και δυσκολίες. Όμως δεν ήταν τόσο ότι η αποφυγή της στενοχώρες και του πόνου, όσο η λάθος επιλογή της στενοχώρες. Δηλαδή να αγχώνονται με άχρηστα πράγματα. Να αγωνιούν με πράγματα τα οποία όταν τα απέκτησαν δεν ήξεραν τι να τα κάνουν στο τέλος. Έτσι. Και βλέπουμε ότι τρώμε όλη τη ζωή μας να πάρουμε και να αποκτήσουμε πράγματα και να μπούμε σε καταστάσεις που όταν τις επιτύχουμε μας δημιουργούν ένα μεγαλύτερο κενό, που στο τέλος λέμε τι ήταν τελικά αυτό. Όταν που έψαχνα, ας πούμε, δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν εκείνο που με γέμιζε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ήταν, ας πούμε, ότι θα σταματούσαν να βλέπουν τη ζωή ως ένα βάρος, το οποίο καθημερινά πρέπει να ξεφορτωθούν από πάνω τους, ας πούμε. Το οποίο το κάνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, βλέπετε ότι κάθε βράδυ όταν κλείνει η μέρα μας λέμε «Ουφ, πέρασε και αυτή η μέρα». Δηλαδή, σωστά. Η μέρα
ο χρόνος αντί να γίνεται, ας πούμε, μια ευκαιρία μάθησης, εξέλιξης, εμπειρίας. Ναι, είναι ένα βάσανο που για πολλούς από εμάς. Ναι. Βιωμάτων, ναι, είναι ένα βάσανο. Όχι ότι η ζωή δεν έχει βάσανα, ναι, αλλά το θέμα είναι πώς τα βλέπεις αυτά και πώς τα αντιμετωπίζεις. Έτσι. Mm-hmm. Άλλο σημαντικό, ας πούμε, ήταν το γεγονός ότι έφυγε η ζωή τους διαρκώς στη φυλακή του βλέμματος των άλλων. Δηλαδή, τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο κόσμος. Μεγάλη ενέργεια προσωπική, ψυχική, πνευματική στο κομμάτι αυτό έφευγε. Δηλαδή, εάν ξανά ερχόντουσαν, θα προσπαθούσαν να αποδεχθούν καλύτερα τον εαυτό τους και τον προσωπικό τους δρόμο, ας πούμε. Έτσι. Θα προσπαθούσαν να ταξιδεύουν στη ζωή δίχως να κοιτάνε τον προορισμό, αλλά το ίδιο το ταξίδι. Δεν θα ανέβαλαν, ας πούμε, τη χαρά για μετά. Ας πούμε, πώς να είμαι χαρούμενος αφού δεν έχω λεφτά, πώς να είμαι χαρούμενος αφού δεν έχω υγεία. Αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά τα αφού δεν έχουν τέλος. Διαρκώς θα υπάρχει πάντα ένα αλλά, θα υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα για το οποίο μπορείς, ας πούμε, να μην ζήσεις την αμεσότητα της ζωής. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, θα ανησυχούσαμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για πράγματα που δεν θα συμβούν ποτέ. Δηλαδή, μεγάλη ανησυχία και άγχος για πράγματα τα οποία τελικά ήταν μέσα στο μυαλό μας. Μας απασχολούσαν σκέψεις και λογισμούς, αλλά ποτέ στην πραγματικότητα δεν έγιναν. Και βέβαια, θα έλεγαν, όλοι δηλαδή σε αυτό κατέληξαν, ότι τα περισσότερα σε αγαπώ, ας πούμε, φοβήθηκαν να πούν. Δηλαδή, πριν φύγει ο άλλος, πριν χάσω τον άλλον, να του πω σ' αγαπώ, να τον πάρω μια αγκαλιά, να του δείξω την αγάπη μου, την εκτίμησή μου. Είναι τρομερό αυτό που μας λέτε. Η διαπίστωση, όντως, είναι φοβερή. Αυτά είναι μερικά από αυτά τα οποία αναφέρουμε στο βιβλίο. Ο άνθρωπος στον αγώνα, λέτε, του ηλισμού. Ενώ, ναι, μεν, να εργαζόμεθα, να παράγουμε πράγματα, αλλά να μην κάνουμε τον ηλισμό, προορισμό της ζωής. Βεβαίως είναι ανάγκη να εργάζεται ο άνθρωπος για πολλούς λόγους, ας πούμε, όχι μόνο βιοποριστικούς, αλλά και πνευματικούς και ψυχολογικούς. Παρά τα αυτά όμως, η δουλειά μου θα πρέπει να με ελευθερώνει, θα πρέπει να με οδηγεί κάπου, θα πρέπει να είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο εκφράζομαι και δημιουργώ, επικοινωνώ. Δεν πρέπει να γίνεται μια δουλεία η δουλειά μου. Έτσι, ούτε να με οδηγεί, ας πούμε, σε λάθος, ας πούμε, δρόμους και καταστάσεις. Πατέρα Χαράλαμπε, θυμίστε μας τη γενωρία σας, πού βρίσκεται. Πού βρίσκεται η... Η γενωρία σας. Η γενωρία είναι στον πύργο Μονοφατσίου, είναι Αγία Ειρήνη. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν έρχεστε σε επαφή με την νεολαία της περιφέρειας και όχι των αστικών κέντρων. Ναι. Ποια είναι τα θέματα που σας βάζουν οι νέοι άνθρωποι? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος όπου και να ζει είναι ο ίδιος. Οι ανάγκες του, οι βασικές είναι οι ίδιες. Μπορεί να διαφοροποιούνται εξωτερικά, επιφανειακά. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου είναι μία. Είναι κοινή, είναι ενιαία, συλλογική. Οπότε αυτά τα οποία, ας πούμε, ψάχνει ο κάθε άνθρωπος είναι τα ίδια. Είναι η αγάπη, να αγαπηθεί, να αγαπήσει, ναι, να επικοινωνήσει, έτσι, να εκφραστεί, να δημιουργήσει. Τα ίδια πράγματα έχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί με διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας μπορεί να το κάνει αυτό στη γη και στο χωράφι. Ο άλλος μπορεί να το κάνει μέσα στα αστικά κέντρα, στα γραφεία, δεν ξέρω πού. Αλλά οι ανάγκες του ανθρώπου είναι παντού οι ίδιες. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που τους απασχολεί, τουλάχιστον σε επιφανειακό επίπεδο, είναι να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να μπορέσουν να φτιάξουν μια οικογένεια, ας πούμε. Αυτά είναι πολύ βασικά για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Συγχρόνως όμως, πίσω και πέρα από αυτά, είναι οι βαθύτερες ανάγκες του ενός ανθρώπου. Οι οποίες δεν είναι πάρα πολλές για να μπορέσει ένας άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος. Είναι να αγαπήσω, να αγαπηθώ, να εκφραστώ, να δημιουργηθώ και να συνδεθώ. Αυτές είναι οι ανάγκες οι βασικές ενός ανθρώπου. Το κακό είναι το βλέπουμε στο τελείωμα, στη δύση της ζωής. Αυτό είναι το κακό. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια αλήθεια, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, πάντως ο άνθρωπος και η ανθρώπινη ζωή και η εμπειρία έτσι είναι. Δηλαδή, κανείς βλέπει πράγματα στην πορεία και εξελισσόμενος, θα λέγαμε. Ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο εξελίσσεται διαρκώς. Οπότε έχει διάφορες φάσεις στη ζωή του και βγάζει διάφορα συμπεράσματα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι στην κάθε παρούσα φάση της ζωής μας να είμαστε παρόντες και παρούσες. Δηλαδή να ζούμε αυτό το οποίο υπάρχει μπροστά μας. Να φύγουμε από τη φαντασίωση, και να μπούμε στο ρεαλισμό της πραγματικότητας της στιγμής. Και να πούμε τι έχω μπροστά μου, τι υπάρχει τώρα, τι μπορώ να ζήσω, γιατί μπορώ να πω ευχαριστώ, γιατί μπορώ να πω δόξα σε ο Θεός. Και όταν σε αυτό το λίγο που έχω μπροστά μου εγώ νιώθω ευγνωμοσύνη, τότε αυτό γίνεται πολύ και εξελίσσεται. Εξαιρετική η τοποθέτησή σας, πατέρα Χαράλαμπε. Εκτός από την άσκηση των ιερατικών σας καθηκόντων, είστε και ένας πολυγραφότατος άνθρωπος
Δεν ξέρω αν είναι βαριά ή υπερβολική λέξη συγγραφέα. Έχετε γράψει 12 βιβλία. Τι είναι αυτό που σας κάνει να γράφετε? Εντάξει, αυτή είναι μια ανάγκη που είχα από μικρό παιδί. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Το γράψουμε έτσι με ξεκούραζε, με ησύχαζε, ηρεμούσε τα μέσα μου. Σίγουρα τραυματικές πολλές εμπειρίες, δυσκολίες της παιδικής ηλικίας, διάφορα πράγματα τραυματικά τα οποία, ας πούμε, είχαν την ανάγκη να βγουν και να γίνουν δημιουργία και έκφραση. Και μία από αυτές ήταν και να γράφω, ας πούμε, και μουσική έπαιζα και διάφορα άλλα, αλλά το γράψουμε είναι αυτό το οποίο με κέρδισε περισσότερο από όλα. Έτσι, και βέβαια το σημαντικό να το μοιράζεσαι, να ξέρεις ότι ένας άλλος άνθρωπος, έτσι, με τη δική του πορεία, με το δικό του ταξίδι ζωής, θα πάρει αυτό το βιβλίο και θα ταυτιστεί, θα ταξιδεύσει, θα νιώσει συναισθήματα, θα νιώσει μια ταύτιση, μια λύτρωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αν καταλαβαίνω καλά και βλέποντας και τους τίτλους των βιβλίων σας, το περιεχόμενο τους αφορά την κοινωνία, δεν αφορά κάτι το φαντασιακό, αλλά την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα, και μάλιστα για μένα ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος αποκαλύπτει μέσα στην πραγματικότητα και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή για μένα πνευματική ζωή είναι η καθημερινότητα να ντύνεται με χρώματα. Να μπορείς δηλαδή μέσα στην καθημερινή ζωή με τα τόσα προβλήματά της και τις τόσες δυσκολίες της, εσύ να μπορείς να βλέπεις φως, ας πούμε, να μπορείς να βλέπεις ελπίδα, να μπορείς να βλέπεις την πίστη, ας πούμε. Αλλά στην καθημερινότητα μέσα, στο καλημέρα, στο καληνύχτα, στο χάδι, στην αγκαλιά, σε μια δημιουργική παρουσία σου, σε κάτι όμορφο και θετικό. Και παντού να βλέπεις τα λαγμαθιές, τα σημάδια και την παρουσία του Θεού, ας πούμε. Για μένα αυτό είναι η πνευματικότητα. Δηλαδή είναι πώς το ασήμαντο γίνεται σημαντικό και το άχρηστο χρήσιμο. Έτσι. Στους ερωτήτες σας λέτε, τους συμβουλεύετε να αλλάξουν πράγματα από την καθημερινότητά τους που παραπέμπουν στο περιεχόμενο του βιβλίου σας? Νομίζω ότι έτσι ταπεινά και απλά και χωρίς να κουνάω το δάχτυλο. Τους συμβουλεύετε. Ναι. Να μένω στην αφιψηλού από μια καθέδρα, ναι, ανθρώπινα και ποιμαντικά, ζώντας ανάμεσά τους, ναι, μιλάμε, ναι, συζητάμε, ναι. Συζητάμε. Αυτό δεν συμβουλεύω, αλλά συζητάμε, ναι. Επιτρέψτε να σας ρωτήσω, πατέρας Χαράλαμπος Λίβιος Παπαδόπουλος, το Λίβιος από πού προέρχεται? Το Λίβιος βγήκε από ένα όνομα που είχα δώσει σε ένα blog, το οποίο πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν περίπου 13 χρόνια είχα δημιουργήσει, το οποίο επειδή, ας πούμε, κατέβαινα συχνά, το χωριό είναι κοντά στο Λιβικό Πέλαγος, πολύ κοντά, σε απόσταση 20 λεπτών, και επειδή, ας πούμε, κατέβαινα συχνά εκεί να γράψω, να ηρεμήσω, να προσευχηθώ, να έτσι λίγο να συγκεντρωθώ, μου ήρθε η έμπνευση να το βγάλω το blog Λίβιος. Διαβάζοντας το κόσμο συχνά το blog και αγαπώντας το, μου έμεινε το όνομα στο τέλος. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Άρα, εν κατακλείδη, ολοκληρώνοντας αυτή την συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, 6 το απόγευμα, Αστόρια. Εκεί θα παρουσιαστεί το βιβλίο σας. Θερμά, ολόψυχα καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε ολοκληρώνοντας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την όμορφη αυτή τη συζήτηση την οποία είχαμε. Αυτό που έχω να συμπληρώσω μόνο είναι ότι να ζούμε το δώρο της ζωής, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Είναι ένα δώρο και στα δώρα πρέπει πρώτα να τα πάρεις, να το ανοίξεις το δώρο, είναι σημαντικό να το ανοίξεις, που αυτό μεταφράζεται να το ζήσεις, να ζήσεις τη ζωή σου και όχι να τις κρυφτείς. Έτσι, και αφού ανοίξεις το δώρο και δεις το δώρο, να πεις και να ευχαριστώ σε αυτόν που το έδωσε. Πολύ σημαντικές κουβέντες, λόγια στην κατακλείδα της κουβέντας μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.